σήμερα είναι μια χαρά η ομάδα. Ναι, το καβλό Σπυρό, ναι, επιμένει. Για άλλη δεν σε διέκοψα ρε τραχανά. Καραγκιόζη δεν σε διέκοψα να πω. Δεν σε διέκοψα ρε τραχανά. Στη θεωρία πρώτη είστε και στις παπαρίες περίμενε. Δεν θα βάζατε στη σάλκε. Μαλάκες, like. Δεν σε διέκοψα ρε, μα θα κάνεις διάλογο ρε. Εγώ βλέπεις δεν μίλησα να πούμε. Βγήκε ο Σαβίδης και είπε δεν κατεβάζω την ομάδα στον ημιτελικό και ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι δικός μας. Από την Θεσσαλονίκη. Ποιος... Πήρε λοιπόν το γραμμένο από εδώ και τον έχει έτοιμο να το κατεβάσει. Πολλά κιλά μάγκας είναι ο άνθρωπος. Μπράβο του. Όποιος θυμάται και κάνει. Τώρα εσύ βρε κότα δεν μπορεί να κάνεις κριτική τον πρόεδρό σου. Κότα είσαι. Ο Μπέντο και ο Μπέντο και ο Τέχι. Κάνε μια κριτική ρε. Ποιος τον έφερε τον Μπέντο ρε. Κότες. Είστε κότες. Δεν μπορεί να κάνετε κριτική να πω. Εγώ τα παίρνω από το Σαβίδη. Βέβαια. Εγώ δεν παίρνω τίποτα από σένα. Αν ιδιωτελώς. Εγώ τα παίρνω. Πες μου ένα λεπτό που έκανε ο Σαβίδης. Ας το νερό με το λεμόνι εδώ. Ένα λάθος που έκανε ρε. Τι λάθος ρε. Πες μου ένα λάθος ρε. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική κουμπί και δεν θέλεις να ακούσεις? Οποιαδήποτε στιγμή συντονίζεσαι στο Ραπτό.gr. Λέει ο Χρήστος Κουμπιστής. Φέρτε ζητούμε το μαλάτο να το σκίσουμε το... Ναι. Λοιπόν... Μη θα σκίσω τις αδερφές. Σιγά μη. Κράτα λίγο χαμηλά. Μη σκίζεις. Μη σκίζεις. Γιατί και ο άλλος στα μνημόνια λέει που θα σκίζει. Αφού δεν θα σκίζεις, πες μας τι είδες από την ομαδάρα σήμερα. Και πες μας για τα κλάματα του. Δεν είναι τίποτα, τι να δει. Κάτσε να μας πει. Κάτσε ρε καρπάζο, είσαι πράγμα. Δεν είναι τίποτα. Κάτσε ρε. Σήμερα βγήκε ο άλλος 83 χρονών και άρχισε να κλαίει. Η διαιτησία με έκανε. Τι ζωή είναι η διαιτησία, ρε. Μπήκα στο καμαράκι. Και ο Σάβος Θεοδωρίδης. Μπήκα στο καμαράκι. Αυτές είναι αυτές. Γλιτώθηκα στο καμαράκι. Αυτές... Δεν τρέπεσαι, ρε. 83 χρόνια. Δεν τρέπεται, βρε. Άμα τρεπόταν, δεν τα νιάνε. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Δεν έπαιξε σωστά ο Μάνταλος. Αδίκησε τη ΛΑΕΚ. Σταμάτα εσύ, πρέπει. Κάτσε ένας. Περίμενε. Λοιπόν. Από την πολύ σάπα έχουμε από πού στάρα κλαις, το γιατί κλαις. 13. Δεν είναι 13, 12. Μαλάτο. Το μπάσκετ 12. Μαλάτο. 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 Παρακαλώ. Ξέρεις ποιος είμαι. Πριν από 3 εβδομάδες είχα πάρει τηλέφωνο και σε είχα πει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει ούτε ένα εκτός έδρας ντέρμπι. Θυμάσαι. Περίμενε λίγο. Του το πάνε όλοι αυτό και δεν το θυμάται. Με θυμάσαι. Μου το παραγγείλησες και όλες οι καφεντζούδες. Εντάξει, μετά είσαι να πάω 5 Μαρτίου. Ναι. Εκεί θα φάει 3, δεν θα φάει 1. Εγώ που λέω, θα έκανε 3. Η πλάστα του Θεοδωρίδη ήταν και για την Τούμπα μέσα, να το ξέρεις αυτό. Ναι. Και μετά θα πάει να παραδοθεί στη Λεωφόρο. Ναι. Μπράβο, μ' αρέσει που βαφκαλίζεσαι. Πρώτο τελευταίος, πώς το πες? Βαφκαλίζονται. Τι σημαίνει η λέξη βαφκαλίζονται? Αυτά είναι κεφαλονίτικα, δεν ξέρω. Αυτά είναι γενικά ρε καημένα, αλλά στη δράμα δεν είχα. Όταν σε έστελε ο πατέρας σου... Όταν σε έστελε ο πατέρας σου για σχολείο, εσύ πήγαινε στην κυνήκα και σκοτσίπια. Εγώ πήγαινα στην Τούμπα, στον πάγο. Αυτό που σου λέω εγώ. Δηλαδή το δικό σας σχολείο στην Κεφαλονιά βγάζανε βάφλες? Όχι. Εμένα το δικό μου σχολείο στο Περιστέρι έβγαζε επιστήμονες. Στο Περιστέρι? Γιώτα Αλφα Αρένων, μάλιστα. Το Γιώτα Αλφα Αρένων που είναι? Τι να μου πεις, Περιστέρι ρε, Περιστέρι. Τι επιστήμονες, δηλαδή εσύ τι? Εγώ... Έβγαλε τη Βάσο Παπανδρέου εκεί πέρα, από εκεί είναι. Ναι. Τα χρηματοοικονομικά, έχουμε πτυχίο, όποιος θέλει ορίστε. Ορίστε. Από το σπίτι το βλέπει. Και αυτό στο Πυθαγόριο θεώρημα χθες το έλυσε. Αυτό είναι το μόνο που ξέρει και το έχω ακούσει. Το μόνο που ξέρω, το μόνο που άκουσες από μένα και το αναγνωρίζει. Α, καλά, θα μας πεις και άλλα θεωρήματα. Εννοείται. Άλλη μια φορά που ο Μαλάτος φοβάται να κάνει κριτική στη διοίκηση. Φοβάται, κότα είναι. Κότα είσαι και φαίνεται. Κάνε σύρε. Εγώ δεν θα σχολιάσω ότι υπάρχει ΠΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Απλά θέλω να φανταστώ, εφόσον είναι υπεύθυνος αυτός ο άσχετος, πώς θα είναι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρουν μπάλα ρε φίλε, αυτοί έχουν σκοτάδι από μπάλα. Καλά, κοιμήσου και γύρω για το άλλο. Αυτοί δεν ξέρουν μπάλα ρε. Άσχετε. Ρε λίγιο, 60 χρόνια μπάλα βλέπω ρε. Ξέχατε να βάλεις το πάνω μπροστά. Ρε βλάκα, 60 χρόνια. Πόβρε άσχετε. Τι να μου πει ρε πεθαμένε. Με τα δυο πρωταθλήματα. Πάμε. Άντε. Ένα εκατομμύριο. Υπάρχει μία
που είναι η λέξη κλειδί και τα λέει όλα για τους αρουραίους. Παρουρέ, φυλακιά. Σαχλαμάρα. Αρουρέ, με τις γλαβιόλες ρε. Κλέφτες και ψεύτες γλαβιόλες ρε. Βλάκα. Άντε κλέφτες και ψεύτες. Με τις γλαβιόλες ρε. Καλή εβδομάδα. Συγχάρισε ο Κουλανδρής ρε. Συγχωρεμένο. Κατάρε πακιστανικό τηλέφωνα ρε. Άντε καραγκιόζι. Άντε πακιστανικό τηλέφωνα. Σου άρεσε! Πάρε πακιστανικό τηλέφωνο! Πάρε πακιστανικό τηλέφωνο! Πήγαινε εκεί με τον βλάχο δήμο! Πάρε κογάβρε! Πάρε πακιστανικό! Τέλος! Καλό βράδυ! Ηλίθιε! Την άλλη Κυριακή! Την άλλη Κυριακή! Πάρε γλαβιόλες και τρέχαρε! Σε πιάσανε με γλαβιόλες ρε ξεφτύλα. Την άλλη Κυριακή. Δεν μιλάμε. Λοιπόν, κάτσε κάτω και μη μιλάς ρε. Καλά αυτό για την Αλεξανδρούπολη έχει δίκιο, ένα εκατομμύριο δολάρια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί δικά σου ήταν, τα μέτρησες. Την άλλη Κυριακή του Παθακαή, να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Πάω Ολυμπιακός. Ηρακλής πάω την άλλη. Την πιο άλλη ρε, την Δευτέρα. Την άλλη λέμε. Τι Δευτέρα. Όχι αυτή που έρχεται, την άλλη Κυριακή. Την άλλη, ναι. Αυτή που είναι πάση και κερδίζουν τον Ολυμπιακό. Και με την άλλη Κυριακή. Ναι. Όχι αυτήν, την άλλη. Ναι. Μας μπερδεύεις μόνο. Εσύ. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like.